την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο εξόρυξης λιγνίτη από τα κοιτάσματα της επαρχίας Ελασσόνας, εκφράζει ο νεοεκλεγής Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Ο κύριος Κώστας Αγοραστός καλεί την κυβέρνηση να απεντάξει τους λιγνίτες Ελασσόνας από την ατζέντα των διαπραγματεύσεών της με τους εκπροσώπους της Τρόικας, υποστηρίζοντας ότι η προστασία της δημόσιας υγείας και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι για την αιρετή Περιφέρεια Θεσσαλίας αδιαπραγμάτευτα. Για μας το θέμα του λιγνίτη της Ελασσόνας είναι κόκκινη γραμμή. Καλούμε την κυβέρνηση και την Υπουργό, την κυρία Μπιρμπίλη, να βγάλει από την ατζέντα των διαπραγματεύσεων το θέμα του λιγνίτη της Ελασσόνας. Δεν διαπραγματευόμαστε, δεν διαπραγματεύεται η ποιότητα ζωής των πολιτών, η υγεία των πολιτών, η ποιότητα των προϊόντων της Ελασσόνας και γενικότερα του νομού της Λάρισας και της Θεσσαλίας. Πρέπει να στο δούμε με σεβασμό και ενδιαφέρον απέναντι στην υγεία των κατοίκων, απέναντι στο φυσικό κάλλος της περιοχής, απέναντι στα ποιοτικά προϊόντα και τα οποία έχουν πάρει πιστοποίηση προϊόντα ονομασίας προέλευσης της Ελασσόνος αλλά και του νομού της Λάρισας και της Θεσσαλίας. Την αντίθεσή του στην εξόρυξη του λιγνίτη στην Ελασσόνα εξέφρασε όμως και ο δήμαρχος της περιοχής, κ. Γιώργος Πασχόπουλος, τονίζοντας ότι δεν θα επιτρέψει καμία μορφή εκμετάλλευσης των λιγνητικών κοιτασμάτων, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι οι συνδικαλιστές της ΔΕΗ θα πρέπει να βρουν άλλο τρόπο να προασπίσουν τα κλαδικά τους συμφέροντα και όχι εις βάρος της υγείας των κατοίκων της Ελασσόνας.